στο Αγράφη και να και μακρύ το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω ότι ο Προμηθέας Δεσμότης έχει πετύχει όλους τους στόχους του μέχρι στιγμής, έτσι ώστε να εμπνεύσω και τον Δήμαρχο Κόμη να στέκεται δίπλα του με τον τρόπο που στέκεται για να μπορεί να κεφαλαιοποιείται συνεχώς αυτός ο σπουδαίος πολιτισμός αυτής της χώρας. Μια μακραίωνα παράδοση, όπου οφείλουμε να την τιμούμε και να την αποκαλύπτουμε κάθε φορά, να την καταθέτουμε. Μας παραδόθηκε. Η δικιά μας ευθύνη είναι να την κουβαλήσουμε αξιοπρεπώς και με δύναμη κάθε φορά, με ειλικρίνεια, με δημότητα και να κοινωνήσουμε στον υπόλοιπο κόσμο, που έτσι κι αλλιώς το κάνουμε εδώ και 2.500 χρόνια, αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο που λέγεται πολιτισμός. Ο πολιτισμός κεφαλαιοποιείται. Ο Προμηθέας άνοιξε τη Δοδόνη μετά από 17 ολόκληρα χρόνια. Έτσι ώστε ο Δήμος Ιωαννίνων να μπορέσει να εντάξει τη Δοδόνη πια στο φάκελο επίσημα για την πολιτιστική πρωτεύουσα, τη διεκδίκηση της πολιτιστικής πρωτεύουσας το 2021. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Άρα, αμέσως λέμε από τη θέση που βρισκόμαστε στο Δήματο και ειδικά στις Αχαρνές ότι αξίζει να παλέψει γι' αυτό το μικρό χώρο θεάτρου που είχε αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής και εγώ πήρα στα χέρια μου 3 χρόνια πριν από τα παιδιά εδώ, του δικαστικού και του γλυπτικού τμήματος και τα φυλάω σχόλιο φθαλού και τα δείχνω στην πόλη μου. Αυτά τα κομμάτια είναι ένα κομμάτι ζωγραφικό και ένα γλυπτικό κομμάτι. Αξίζει τον κόπο να παλέψει να αποκαλυφθεί αυτός ο χώρος, ο θεατρικός χώρος, γιατί από εκεί περάσανε, όχι τυχαία, τα Σοφόκλια, ο Σοφοκλής και έγραψε, ο Αριστοφάνης έγραψε τους Αχαρνείς και περιδιάβηκε σε αυτούς τους δρόμους. Έτσι ο Προμηθέας έρχεται να κομίσει με την παρουσία του εδώ αυτό το σπουδαίο πύρο της τέχνης και τις τεχνικές που σώσανε την ανθρωπότητα. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ και είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, γιατί διαβαίνω συνεχώς αυτό το μονοπάτι, είτε πηγαίνοντας στην Πάρνηθα, είτε βλέποντας φίλους που ζουν εδώ. Αυτό ήθελα να μεταφέρω από τη δική μου πλευρά και από την πλευρά όλων των παιδιών, του σκηνοθέτη, των συντελεστών, των υπόλοιπων ηθοποιών, το πόσο σημαντικό είναι να εγκαινιάζουμε και να προάγουμε αυτή την τεράστια πολιτιστική παγκόσμια παράδοση. Γι' αυτό ερχόμαστε με ένα αντιστασιακό, αντιεξουσιαστικό και της ουσίας ήρωα και βαθιά ανθρωπιστικό. Σώζει ο Προμηθέας την ανθρωπότητα και στείνει ξανά τον άνθρωπο στα πόδια του. Λέει ο ίδιος, με συγκίνησε η θνητή κατάνοια. Δεν είχα προσωπικό όφελος από αυτό. Όσο σημαντικό είναι να έχουμε τον δικό μας Άγιο της δικής μας παράδοσης να σώζει την ανθρωπότητα και να μην το ξεχνά. Γιατί αυτό θα μας σώσει εν τέλει. Όσο και αν ζούμε κάτω από αυτό από αυτούς τους επέσχυντους καιρούς, τους μη αξιακούς καταρχάς, τους πάρα πολύ δύσβατους και δύσμορφους οικονομικά, αλλά και από ψυχής και από πνευματικότητας, γιατί στερούμαστε δυστυχώς, η ανθρωπότητα δηληστεύει συνεχώς. Εμείς θα πρέπει να είμαστε εδώ φωτεινοί 60. Η Ελλάδα ολόκληρη είναι ένας Προμηθέας. Έδωσε χωρίς επιτόκια όλο τον στον πολιτισμό, πατήσαν πάνω σε αυτή την Ελλάδα οι τέχνες, οι επιστήμες, η αισθητική, τα πολιτεύματα, χωρίς να ζητάμε πίσω τίποτα από αυτά. Εμείς, και πρώτα εμείς, για να φτάσει ο Προμηθέας να πει Προμηθέας και άνθρωπος, αντάξιος του ανθρώπου, είναι το ίδιο.